Και να ξεκινήσω με σένα, Σοφία. Οι βάσεις για τα ήρεμα νερά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία μπήκαν μετά την συνάντηση των δύο ηγετών. Όμως είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν να γίνουν και σίγουρα υπάρχει ένας οδικός χάρτης που περιλαμβάνει όμως τι ακριβώς. Μίνα, είναι μακρύς καταρχήν ο δρόμος προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και αυτό θα πρέπει να το πούμε, αν και ο Πρωθυπουργός χθες στην συνέντευξή του είπε σαφώς ότι απότερος στόχος δικός του και της κυβέρνησής του είναι αυτή η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία, η μία και μοναδική διαφορά για τη χάραξη θαλασσίων ζωνών και υφαλοκρηπίδας να λυθεί μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Μέχρι τότε όμως ο δρόμος είναι μακρύς. Θα καθίσουμε σιγά σιγά στο τραπέζι του διαλόγου, ξεκινώντας τόσο από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στη συνέχεια με τη θετική ατζέντα. Όλα αυτά θα συζητηθούν τώρα μέσα στο καλοκαίρι μέχρι να φτάσουμε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Αθήνας και Άγκυρας, το οποίο θα συγκληθεί το φθινόπωρο, να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, ποια είναι η συνεννόηση που έχουμε με την άλλη πλευρά και μην ξεχνάς ότι θα πρέπει να οικοδομηθεί ξανά η εμπιστοσύνη η οποία έχει χαθεί. Εάν λοιπόν και εφόσον γίνουν όλα αυτά και δούμε ότι υπάρχει διάθεση και από την πλευρά της Τουρκίας να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος και τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τότε πρόθεση της κυβέρνησης, το είπε σαφώς ο Πρωθυπουργός, είναι να πάμε και ένα βήμα παρακάτω για την επίλυση αυτής της διαφοράς. Τώρα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, είδες ότι σήκωσε πολύ σκόνη η αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνουν και κάποιες υποχωρήσεις. Και όπως ξεκαθαρίζουν στην κυβέρνηση Μίνα, όταν μιλάμε για υποχωρήσεις, σε μια διαπραγμάτευση, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, μπορεί να πρέπει να κάνουν και οι δύο πλευρές ένα βήμα πίσω από το 100% των επιδιώξεών τους. Επουδενή δεν πρόκειται να πατηθούν οι κόκκινες γραμμές τις οποίες έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι γνωστές άλλωστε αυτές και είναι και ξεκάθαρες.